Αφιερωμένο στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, είναι το υπόγειο του Νεόδημητου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, που παρέδωσε στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Μέσο Βούνου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κ. Θεόκλητος, κατά τα θυρανίξια που τελέστηκαν παρουσία του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών και των κατοίκων του χωριού. Πρόκειται για ένα σημαντικό θρησκευτικό γεγονός για την τοπική κοινότητα του Δήμου Εορδαίας. Το μαρτυρικό Μεσόβουνο επεσήμανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη θεμελίωση του Ιερού Ναού, ζητώντας από τους κατοίκους να γεμίζουν την εκκλησία, που με την ολοκλήρωσή της θα αποτελεί κόσμημα και ιερό σύμβολο για τον τόπο. Ευρισκόμεθα απόψε στο ευλογημένο χωριό Μεσόβουνο της Εορδαίας, το οποίο κατά τη γερμανική κατοχή δοκιμάστηκε περισσότερο από όλα τα χωριά και τις πόλεις της πατρίδος μας και πάνω από 250 άτομα εφωνεύθησαν υπό των Γερμανών και η εκκλησία την οποία είχε υποστεί και αυτή πολλές καταστροφές με αποτέλεσμα ήταν ότι ύστερα από ένα χρονικό διάστημα έπρεπε να κτίσουμε καινούργια εκκλησία. Και αποφασίστηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ενεκρίθηκε από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, συμπαραστάθηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο, συμπαραστάθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και απόψε κάνουμε τα θυρανίξια και παραδίδουμε στους κατοίκους εδώ του Μεσοβούνου το υπόγειο του ναού όπου να τελούν τις θρησκευτικές ανάγκες και όλες τα μυστήριά τους. Σημαντική στιγμή για την τοπική κοινότητα Μεσοβούνου χαρακτήρισε την έναρξη λειτουργίας του Ιερού Ναού η Δήμαρχος Εορδαίας Παρασκευή Βριζίδου, προσθέτοντας ότι είναι βασικό στις δύσκολες μέρες μας να βρίσκουμε θαλπορείς στη στέγη της Εκκλησίας. Μια συγκινητική ιδιαίτερη στιγμή σήμερα που γίνονται τα θυρανίξια εδώ στην Εκκλησία του Μεσοβούνου, μια εκκλησία που την πλαισίωσε η αγάπη και η συνεργασία όλων των κατοίκων και πολλών άλλων ανθρώπων που έκριναν ότι πρέπει εδώ να γίνει και να θεμελιωθεί μια εκκλησία που φέρνει μνήμες από τις αλυσμόνητες πατρίδες, γι' αυτό είναι και του Αγίου Γεωργίου αλλά και του Αγίου Ιακώβου, γιατί γιορτάζεται την ημέρα που έγινε η γενοκτονία των κατοίκων και πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι στη μνήμη όλων αυτών των αθώων θυμάτων πρέπει να θεμελιωθεί μια εκκλησία για να μην ξαναζήσουμε ποτέ δυσάρεστες τέτοιες στιγμές. Για τον Αντιδήμαρχο Εορδαίας και πρώην Δήμαρχο Βερμίου Σοφοκλή Σιδηρόπουλο ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, καθώς μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας των κατοίκων που εκκλησιάζονταν στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου έγιναν τα θυρανίξια του Υπουργείου του Νεόδημητου Ιερού Ναού. Νομίζω ότι το έχουμε πει, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κατά το ίμιση. Εκείνο που χρειάζεται είναι να επιστρατεύσουμε και πάλι τις δυνάμεις μας για να τελειώσει ο ναός. Όπως έχετε δει και όπως έχει πει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, νομίζω ότι πλέον μπορούν να τελεστούν όλες οι ακολουθίες εδώ στο υπόγειο, ημιυπόγειο, νεόδμητο καινούριο πλέον Ιερό Ναό και συνεχίζουμε εμείς για να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου το οποίο έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία εδώ του Μεσόβουνου. Η λειτουργία του Ιερού Ναού προσφέρει μία ανάσταση στους κατοίκους και πρέπει να ευχαριστήσουμε όσους εργάστηκαν και βοήθησαν στην υλοποίηση του ιερού αυτού σκοπού, υπογράμμισε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μεσοβούνου, Δημήτρης Τσιαίδης. Μέρα ιδιαίτερη για το χωριό μας. Τον αγώνα που κάναμε τον δικαιωθήκαμε. Πραγματικά να συγχαρώ όλους αυτούς που εργάστηκαν και βοήθησαν γι' αυτό το ιερό σκοπό. Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή της απονομής εκκλησιαστικής τιμητικής διάκρισης οφίκιων στον ιερέα του χωριού Πατέρα Ιωάννη από τον Σεβασμιότατο για την πολυετή προσφορά του στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Πρόκειται για μια διάκριση που έρχεται να προσθεθεί στο πετραχύλι μου και με επιφορτίζει με περισσότερη ευθύνη, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο τιμόμενος ιερέας. Που με έφερε στο σημείο αυτό και τον Σεβασμιότατο, ο οποίος με τίμησε και αυτό με τη σειρά του. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ παραπάνω να είμαι. Είναι που είναι το πετραχύλιο που κρατάει το πάρος όλο. Είναι και αυτό σήμερα
ακόμα πιο βαρύ.